Κύριε Μπουντρούκα, θα θέλαμε να μας κάνετε ένα σχόλιο ως επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το σχέδιο νόμου, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση να γίνει νόμος του κράτους και αφορά στις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζουμε, από πληροφορίες από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προχωράει για να επανέλθει ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής η κυβέρνηση για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά την άποψή μας, δεν δοκιμάστηκε η απλή αναλογική στην πράξη. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το επιχείρημα της κυβέρνησης που αλλάζει τον νόμο και τον κάνει ενισχυμένη αναλογική είναι ότι δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα στις περιφέρειες και στους δήμους εξαιτίας της απλής αναλογικής. Η άποψη η δική μας είναι ότι οι εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι πολιτικό θέμα, είναι ζήτημα που εμπλέκονται και τα κόμματα φυσικά, αλλά θα έπρεπε να είναι και θα πρέπει να το εμπεδώσουμε σε κάποια στιγμή μετά από τόσα χρόνια η προσπάθεια όλων όσων πώς το λέμε, εκλέγονται να είναι προς την κατεύθυνση να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των πολιτών της περιοχής που τους τιμάει με την εκλογή της. Αυτό θα είχε ως συνέπεια να λειτουργούν όχι με κομματικά κριτήρια, ούτε με εγωισμούς, ούτε με λαϊκισμούς, ούτε με οτιδήποτε, αλλά να προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό και να υπάρχουν συγκλήσεις σε όλα τα επίπεδα. Σε μια τέτοια νοοτροπία, κυρία Τράκα μου, δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην υπάρχει απλή αναλογική. Εγώ θα σας φέρω το παράδειγμα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που επί μια σειρά ετών δεν είχαμε τέτοιου τύπου ζητήματα. Τελειώνανε οι εκλογές και από εκεί και μετά όλοι μαζί προσπαθούσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θέλω να πω με την ευκαιρία αυτής της κουβέντας ότι εγώ πρώτη φορά ενεπλάκην στα ζητήματα τα περιφερειακά, είμαι πολύ απογοητευμένος από τον τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι φταίει η απλή αναλογική γιατί είμαι απογοητευμένος. Φταίει η νοοτροπία μας. Φταίει ότι ο καθένας παίζει κάποιο παιχνίδι μέσα εκεί πέρα. Δεν παίζει το ρόλο του να σκεφτεί, έρχεται ένα θέμα προς ψήφιση, να σκεφτεί τι συμφέρει τους πολίτες. Τον ενδιαφέρει πώς θα ρουμπώσει ο ένας τον άλλον, να σας το πω τελείως λαϊκά. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν λοιπόν αφήνανε να εξελιχθεί το ζήτημα της απλής αναλογικής, το οποίο επαναλαμβάνω δεν δοκιμάστηκε στην πράξη, γιατί όπως γνωρίζετε και πολύ καλά, πριν αναλάβουμε τη θέση μας, ήρθε το νομοσχέδιο του Θεοδωρικάκου που έδωσε πάρα πολλές αρμοδιότητες στις οικονομικές επιτροπές, έδωσε δηλαδή την απλή αναλογική, της άλλαξε το χαρακτήρα, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει μια διφορούμενη κατάσταση και αν δεν περάσει στο περιφερειακό θα το περάσει στην οικονομική επιτροπή και μια σειρά από τέτοια ζητήματα που νοθεύουν την απλή αναλογική. Άρα η άποψή μας είναι ότι δεν την είδαμε στην πράξη τη συγκεκριμένη απλή αναλογική. Και να σας πω και κάτι. Το μειονέκτημα ενδεχομένως που ισχυρίζεται η κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα ή δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα δια της απλής αναλογικής. Απ' την άλλη όμως ένα τεράστιο πρόβλημα που αναφύεται είναι ότι όταν δίνουμε ενισχυμένη πλειοψηφία στον εκάστοτε περιφερειάρχη ή δήμαρχο, δεν είμαστε σίγουροι πώς θα διαχειριστεί αυτού του τύπου την αυξημένη πλειοψηφία που έχει. Με αποτέλεσμα να έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και μια σειρά από τέτοια. Άρα
θα έπρεπε κατά την άποψή μου να το παλέψουμε, να εμπεδώσει ο κόσμος ότι δια της απλής αναλογικής μπορεί να υπάρξουν συγκλήσεις, να υπάρξουν παρατάξεις οι οποίες θα συνεργαστούν. Αυτό είναι το νόημα και αυτό είναι που χρειάζεται και ο τόπος και ο λαός. Τα είδαμε με την ενισχυμένη αναλογική, τα αποτελέσματά μας είναι ικτρά, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και επανερχόμαστε τώρα στο όνομα ότι δεν είναι όριμος ο λαός, δεν είναι όριμοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι εκλεγμένοι ή δημοτικοί, να μπορέσουν να συνεργαστούν για να βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς είναι ντροπιαστικό, κατά την άποψή μου είναι ντροπιαστικό ο τρόπος που επενδύει η κυβέρνηση σε αυτή τη έλλειψη δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ μας. Αυτό δείχνει ότι είμαστε και ανώριμοι.